Εφαρμόστηκα στην Ελλάδα επί 7 χρόνια, επομένως να έχουμε και ιστορική μνήμη. Το σημαντικό όλων αυτών τώρα είναι το εξής. Είπατε και εσείς κύριε Διριτζή σωστά, ότι εάν θέλεις να διαμορφώσεις ένα πεδίο συνεννόησης πάνω σε αυτά τα ζητήματα, δεν μπορείς να εγκαλείς την αξιωματική αντιπολίτευση για φιλοτρομοκρατικές τάσεις. Και εδώ θέλω να πω ότι δεν τα λέει η κυβέρνηση. Μόνοι σας τα λέτε. Μα τι λέτε, κύριε. Όταν βγαίνουν βουλευτές σας και λένε ότι υπάρχουν συμπαθούντες 17 Νοεμβρίου μέσα στο χώρο σας. Κατά πρώτον δεν είπε. Η κυβέρνηση περισσεύει, τι θα πει. Κατά πρώτον θέλω να πω ότι ο Τατσόπουλος που μίλησε, μίλησε δυνητικά. Εγώ θέλω να τονίσω το εξής. Ότι αυτή η τρομολαγνία η οποία απευθύνεται από την κυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι απολύτως αρνητικό και βάζει βόμβα στα θεμέλια. Ουδέποτε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ξεκάθαρο στο θέμα αυτό. Κακά ωραία, λοιπόν. Να βγει να ξεκαθαρίσει και να αποκηρύξει την τρομοκρατία. Ακούστε, επειδή με προκαλείτε. Επειδή με προκαλείτε. Επειδή με προκαλείτε. Δεν υπήρξε ποτέ καμία δράση της τρομοκρατίας, τρομοκρατικής οργάνωσης, που να μην καταδικάστηκε ιστορικά από το χώρο της ανανοτικής αριστεράς και από το σύνολο των κομμάτων της αριστεράς. Καμία, κύριε Οικονόμου, και αν θέλετε, πείτε μου εσείς μία και εδώ είμαι εγώ να το κουβεντιάσω. Αυτό πώς συνδέεται τότε με την υπεράσπιση των τρομοκρατών στις δίκες και τα υπόλοιπα. Πολύ ωραία. Ακούστε τώρα, γιατί το έθεσα προχθές στη Βουλή. Εγώ δεν σας είπα ότι δεν καταδικάζεται τα βήματα της τρομοκρατίας. Αν μιλάμε για υπεράσπιση εκ μέρους δικηγόρων κατηγορουμένων, αυτό είναι ιερή υποχρέωση του δικηγόρου. Και είναι αθλειότητα εκ μέρους της κυβέρνησης να αναφέρει δικηγόρους οι οποίοι κάνοντας το καθήκον τους και τη δουλειά τους εκτέλεσαν προσηκόντως τα καθήκοντά τους. Το δεύτερο που είναι ακόμα χειρότερο είναι να βάλει κατά μαρτύρων οι οποίοι για τον ΑΒ λόγο είχαν κάποια σύνδεση με έναν κατηγορούμενο. Για να ξέρετε εσείς, δεν μου λέτε κύριε Οικονόμου, το ξέρετε ότι διευθυντής της εφημερίδας των Νέων έχει καταθέσει δίκη της 17 Νοέμβρη. Ναι. Γιατί δεν λένε για την εφημερίδα τα Νέα. Μιλάμε για τους πολιτικούς τώρα. Μα για κάτσετε ένα λεπτάκι. Εγώ λέω ότι είναι ιερό καθήκον. Εγώ λέω ότι είναι ιερό καθήκον ενός πολίτη, ο οποίος μπορεί να εισφέρει σε μία δίκη, να μην καταθέσει και να υπάρχει κλίμα τρομοκρατίας για να μην καταθέσει ένας πολίτης. Και να χαρακτηρίζεται ένας πολιτικός χώρος από την άσκηση είτε των επαγγελματικών καθηκόντων είτε των δικονομικών καθηκόντων. Είναι εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου ή πολιτικά εγκλήματα αυτά που κάνουν οι τρομοκράτες. Προσέξτε. Διότι εδώ και σε αυτό τα μπερδεύετε τα θέματα. Δεν είστε ξεκάθαροι. Όχι, ακούστε. Γιατί ακριβώς. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση τώρα, αλλά είναι πολύ λιγότερο απαξιωμένα τα πολιτικά εγκλήματα από τα άλλα. Έτσι, αυτό ήθελα να πω. Προσέξτε τώρα, κύριε Οικονόμου. Το πολιτικό. Όχι, ο Τάσος Παπάς είναι εύκολο. Προσέξτε. Το πολιτικό έγκλημα στη θεωρία του ευρωπαϊκού χώρου και όχι του αγγλοσαξονικού χώρου, το πολιτικό έγκλημα όσον αφορά την τιμωρία δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως ελαφρυντικό, για τους, διότι στη θεωρία του ευρωπαϊκού δικαίου και του γαλλικού και του γερμανικού τιμωρείται η πράξη. Δεν τιμωρείται το φρόνημα. Ενώ στο αγγλοσαξονικό δίκαιο πάμε στο κίνητρο, σε τέτοια πράγματα τα οποία το ευρωπαϊκό δίκαιο τα έχει βγάλει, ίσως και το ελληνικό. Δηλαδή, επομένως, η δίκη της 17 Νοέμβρη ήταν ποινική δίκη ή πολιτική δίκη. Ήταν μια καθαρά ποινική δίκη, η οποία όμως είχε και πολιτικές προεκτάσεις. Γι' αυτό λέμε για πολιτικούς εγκληματίες. Τι πολιτικές είχε. Αλλά μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή βία, κάποιοι βγήκαν από τη ζωή τους. Δεν καταλαβαίνετε πολύ καλά. Είναι αυτό που λέμε πολιτική. Κάποιοι αποφάσισαν να αφαιρέσουν ζωές. Και σημαίνει ότι τέτοιες πολιτικές προεκτάσεις. Έχουν καταδικαστεί ισόβια και εσείς δεν τολμήσατε να ανοίξετε το στόμα. Έφυγε προχθές ο Ξηρός. Βγάλατε μια ανακοίνωση να πείτε να καταδικάσετε. Τώρα μην τρελαθούμε. Κύριε, πάμε σε διάλειμμα. Επιτρέψτε μου, σε δύο λεπτά. Πάμε διάλειμμα.